Ουσιαστικά από τώρα προαναγγέλλεται ότι και το 2017 θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για τη δημόσια υγεία. Γιατί τα χρήματα τα οποία θα διατεθούν είναι ίδια με τα περσινά, είναι πολύ μικρή διαφορά, με αποτέλεσμα να βιώσουμε τις ίδιες καταστάσεις που βιώσαμε και πέρυσι και βιώνουμε και τα τελευταία χρόνια με τις μνημονιακές περικοπές που έχουν γίνει στην υγεία. Από το πάρτι της δεκαετίας του 2000, όπου αλώνιζαν οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες και τα αναλώσιμα, φτάσαμε στο αντίθετο άκρο, να μην υπάρχουν χρήματα στα νοσοκομεία ούτε για τα βασικά, ούτε βεβαίως για ανανέωση του εξοπλισμού, ούτε για συντήρηση των κτηρίων, με φαινόμενα τα οποία βιώνουν οι πολίτες καθημερινά. Αλλά ούτε βέβαια με τις προσλήψεις προσωπικού, είτε νοσηλευτικού, είτε ιατρικού, είτε διοικητικού προσωπικού, κυρίως νοσηλευτικό και ιατρικό, το οποίο είναι απαραίτητο. Το έχετε πει κατά κόρον σε όλες τις συνομιλίες που έχουμε τους τελευταίους μήνες, κύριε Μανουσάκη, ότι υποφέρει εκεί η δημόσια υγεία, με τις κλινικές να μην μπορούν να βγάλουν τις εφημερίες. Θα βιώνετε κι εσείς το δικό σας το πετσί μαζί με τους πολίτες στην Ανατολική Κρήτη, στο Λασίθι. Δεν φαίνεται να υπάρχει, παρά τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις των αρμοδίων ωστόσο, να υπάρχει μια καλύτερη μέρα, έτσι. Δυστυχώς για το 17 ο προϋπολογισμός προβλέπει για τη μισθοδοσία ακριβώς το ίδιο ποσό περίπου με το 16. Κάτι που σημαίνει ότι οι προσλήψεις να μην περιμένουμε, γιατί δεν θα μεταβληθεί ο αριθμός ουσιαστικά των εργαζομένων, αφού τα λεφτά που προβλέπονται είναι ίδια για τη μισθοδοσία. Τώρα αυτό που λέτε για το Λασίθι, δυστυχώς και το Δεκέμβριο θα είναι κλειστή 15 μέρες η παθολογική κλινική του νοσοκομείου Ιεράπετρας και επειδή από εδώ και μετά αρχίζουν βέβαια τα μεγάλα προβλήματα με την έξαρση της γρήπης, περιμένουμε πάλι να ζήσουμε καταστάσεις όπως πέρυσι με την πληθώρα των περιστατικών στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, που γέμιζαν οι διάδρομοι, γέμιζαν πάνω όλες τις κλινικές με παθολογικά περιστατικά, μέχρι και δωμάτια γιατρών εφημερία είχαν μετατραπεί πέρυσι σε θαλάμους ασθενείς. Μάλιστα. Κύριε Μανουσάκη, είναι μια πρώτη από νέα σειρά κινητοποιήσεων η αυριανή, ίσως. Βεβαίως. Πρέπει να πούμε ότι η Ποεδίνη έχει αποφασίσει και στις 15 του Δεκέμβρη θα γίνει μια κινητοποίηση πανατική στην Αθήνα, όπου μπορούν να συμμετέχουν και από την υπόλοιπη Ελλάδα σωματεία, όπου ο στόχος της κινητοποίησης θα ξεκινήσει από το Υπουργείο Υγείας και θα καταλήξει στο Μέγαρο Μαξίμου. Και πλέον το αίτημα είναι συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, που εδίνει τον εργαζομένο στο δημόσιο νοσοκομείο, για να ακούσουμε από τον ίδιο τι θα γίνει πλέον με αυτές τις υποσχέσεις που και ο ίδιος έχει δώσει προς τους εργαζόμενους, οι οποίες δεν υλοποιούνται. Το καλοκαίρι της Σαντορίνη μήνυσε για 3.500 προσλήψεις μόνιμες μέσα στο 16 και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάτω από 1.000, είναι Νοέμβριος, έτσι. Μάλιστα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που βγαίνουν στο διαδίκτυο από το Μητρό Δημοσίων Υπαλλήλων.